Πάει το μυαλό σου. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Ναι, και θα γυρίσει λοιπόν ο Φίλιππος στην Ελλάδα μόνιμα, είπε. Ευτυχώς προνόησε να μην τη μιλήσει περισσότερο. Μην γελάει η Αθήνα με τα χαλιά μας. Αυτά. Α, η Βίκη τον αγαπάει. Έτσι ισχυρίζεται. Και σκέφτομαι με την τροπή που πάνε να πάνε τα πράγματα, μήπως τελικά αυτή η κοπέλα είναι η λύση. Η λύση. Ποια λύση? Για το γιο μου. Λύση. Τι λύση, σαν αυτή του Κωστάκη, ας πούμε. Που έκανε ένα γάμο θλιβερό μωρό παιδί, ενώ δεν ξέρει ακόμα που πάνε τα τέσσερα. Ή μήπως σαν τη σχέση της ελπίδας, που σε αντικατέστησε με τον ηλικιωμένο καθηγητή της. Τι λύση είναι ακριβώς αυτή, για ποιον? Για σένα? Για τα παιδιά σου, για ποιον? Λύση. Λύση. Αφού ο Φίλιππος δήλωσε ότι δεν την αγαπάει. Ότι θέλει να χωρίσουνε. Πάλι δηλαδή θα το επιβάλλεις αυτό που θες εσύ? Τι λύση είναι? Εγώ δεν τις καταλαβαίνω αυτές τις λύσεις. Μα το Θεό δεν τις καταλαβαίνω. Και να σου πω κάτι άσχετα από μένα. Άσχετα. Μην καταστρέψεις και τον Φίλιππο. Έχει δρόμο μπροστά του. Μην τον αναγκάσεις να κάνει κάτι που δεν θέλει. Τι δεν θέλει? Δεν θέλει να ζήσει με μια γυναίκα που δεν αγαπάει. Δεν αναγκάζω κανέναν εγώ ποτέ να κάνει τίποτα. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Είναι ολόκληρος άντρας πια. Ας αποφασίσει μόνος του. Μαζί θα είμαστε και θα τις δούμε τις εξέλιξεις. Α, ο Φίλιππος είναι εδώ. Θα κάνουμε πρωινή έκπληξη στον Αναστάση. Θα ξυπνήσει και θα μας δει ξαφνικά μπροστά του. Φίλιππε. Ποιος? Ο Φίλιππος. Κοιμάται. Πάμε δίπλα στον Αναστάση. Ας τον να ξεκουραστεί. Μα τι, ήρθε ξαφνικά? Εμείς ήρθαμε ξαφνικά. Ο Φίλιππος για να είναι εδώ μάλλον θα έχει δουλειά. Θα σου πω τώρα ότι χάρηκα. Το βλέπω. Γύρισε και ήρθε εδώ. Και κοιμάται στο σπίτι μου. Ο γιος μου. Πάντα ήταν με το μέρος μου. Πάντα. Πάμε. Το μεσημέρι δεν θα γυρίσω. Και το βράδυ θα αργήσω πολύ με περιμένεις. Κοιμήσου κανονικά εσύ. Στο κρεβάτι, ε. Κοψούλα, καφεντάκια, μισό. Κουλουράκι. Ποικιλία από κουλουράκια. Αναστάση, μπορείς να μην τριγυρνάς σαν τη σβούρα, με ζάλισες. Ωραία, εντάξει. Αλλά και εσύ πάλι, ρε παιδάκι μου, εμφανίζεσαι πρωινιάτικα χωρίς προηγουμένως καν να κάνεις ένα τηλέφωνο. Τι έχεις, μωρέ Αναστάση, παρά είσαι νευρικός. Εγώ νευρικός? Ιδέα σου, ε. Μα δεν σε περίμενα πως θα το κάνουμε, δηλαδή. Και πες μου, πώς είναι το παιδί? Ποιο απ' όλα? Ο Φίλιππος, συγκεντρώσου, με τους άλλους μίλησα. Μίλησες? Και με την Ελπίδα μίλησες? Αλήθεια, τι κάνει το Ελπιδάκι, πώς είναι, πού βρίσκεται? Γιατί αλλάζεις θέμα, Αναστάση? Εγώ αλλάζω κουβέντα. Όχι εγώ. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Μισό. Μισό να σου φέρω την πορτοκαλαβίτσα σου. Σούστιψα πορτοκάλια φρεσκότατα. Αλήθεια, με τι ήρθα, ρε? Με αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, με τι? Με βαπόρι. Έχεις τρελαθεί τελείως, Αναστάση μου, αλλά δεν έχεις και άδικο. Λούνα Πάρκ το έχουμε κάνει το σπίτι σου, όλοι μας. Αλλά μωρέ Αναστάση, με τι θέλεις να έρθω από τη μακρινίτσα? Με ταξί, έτσι δεν κάνω πάντα? Ναι, σωστά. Λοιπόν, να φέρω την πορτοκαλαβίτσα και τα λέμε.
Σύνελθε ανόητε. Και παθαίνεις πανικό και το δείχνεις κιόλας. Παραμιλάς, Αναστάση. Προς το παρόν εγώ, σε λίγο να δεις. Τι πάλι? Θα παραμιλάμε όλοι μαζί. Έλα, Παναγία μου, κάνεις ένα το τζίπι σε μίγα. Ο Αναστάσης, λέω, παραμιλάει. Λες. Τι? Λες να έχουμε τίποτα φασαρίες. Αυτός γίνεται έτσι όταν έχουμε ανακατώματα. Μα, μάλλον του χαλάσαμε την ησυχία. Λες να πάθε τίποτα ο Αλέκος. Γιατί ήρθε εδώ έτσι ξαφνικά ο Φίλιππος? Μήπως... Αμέσως εσύ. Ο Αλέκος. Τι να πάθει ο Αλέκος? Μια χαρά θα είναι. Ο Αλέκος δεν χαλάει εύκολα τη ζαχαρένια του. Μακάρι. Α, μπράβο. Έχουμε τουλάχιστον μια εξέλιξη. Συνήλθες. Τώρα θέλεις το καλό του. Μη λες ανοησίες. Ποτέ μου δεν ήθελα το αντίθετο. Αλλά να πάρει ευχή. Αυτή η ανησυχία δεν λέει να μ' αφήσει. Να σε αφήσει η Ευδοξία. Διότι ορίστε. Με τρέλανες με τα όνειρα και τους εφιάλτες σου και όλα είναι μια χαρά. Και να σου πω και κάτι. Προαισθάνομαι πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ματίνα μου. Τι θα έκανα αν δεν είχα και σένα, ναι. Θα έκανες ό,τι κάνουμε όλες οι γυναίκες στην ανάγκη. Υπομονή. Ορίστε. Η πορτοκαλαβίτσα σας. Μυρίζουνε φρεσκάτα, μυρίζουνε, μυρίζουνε. Κάτσε καλά, Αναστάση μου, κάτσε όμως κάτω, κάτσε. Τι να κάτσω, είμαστε με τα καλά μας. Τι να κάτσω, φεύγω αμέσως. Πού πας πάλι? Πού πάω, Ματίνα, στην αγορά πάω. Τόσο καιρό το έπαιζα η Εργένης. Το ψυγείο είναι άδειο, κάτι γιαούρτια έχει μόνο μέσα. Πάω να ψωνίσω τρόφιμο και δεν υπάρχει. Κάτσε εσύ, θα πάω εγώ. Πού, στην αγορά? Αποκλείεται, δεν γίνεται. Κάτσε εσύ να ξεκουραστείς. Έφυγα, ε. Εδώ, ε. Σε παρακαλώ, πρέπει να σε δω. Ποιος το είπε? Ο Αλέκος. Πώς το έμαθα, αφού δεν έχω μιλήσει μαζί του? Του το είπε η Βίκη και δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Είναι ανάγκη. Σε παρακαλώ. Η Βίκη. Μίλησε η Βίκη με τον πατέρα μου. Λοιπόν, άκου. Πρέπει να έρθεις από εδώ. Θέλω να σου μιλήσω. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ άσχημα εδώ πέρα και μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ο πατέρας σου. Τι θέλει πάλι? Ακόμα δεν ξύπνησες και έπιασες τα τηλέφωνα, παλιόπαιδο. Η φωνή της
Η Ευδοξία. Είσαι στο χτήμα. Πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, θα σε πάρω εγώ. Αλλά πάντα μου, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Φίλιππε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Σε φιλόγεια. Τι έγινε, τι κάνεις εδώ? Τα έχασες, Χαζούλη μου, σε έπιασα στα πράσα. Δεν μου λες ποια σε ψάχνει αξιμέρωτα? Αχ, Χριστέ μου, τι καλά που σε έχω πάλι στην αγκαλιά μου. Πότε ήρθες? Πριν από λίγο. Ήρθα και σε βρήκα. Λες και το ξέρα, λες και το ξέρα ότι είσαι εδώ. Γιατί είσαι εδώ, αλήθεια, και έτσι απροειδοποίητα, για λέγε μου. Θα σου πω, θα σου πω. Καταρχήν είσαι καλά. Πρέπει να μιλήσουμε. Τι έγινε πάλι? Τίποτα, δεν έγινε τίποτα, απλά... Απλά έχω πάρει κάποιες αποφάσεις. Τι αποφάσεις? Τι αποφάσεις πάλι, παιδί μου? Ξέρεις εσύ τίποτα για όλα αυτά? Γι' αυτό με έφερες, Άρωνα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και από τηλέφωνο. Θα νόμιζα ότι ήταν κάτι σοβαρότερο. Σοβαρότερο? Τι άλλο σοβαρότερο, βρε Αλέπο? Ο Φίλιππος τα παρατάει. Τα παράτησε κιόλας, δηλαδή. Μου το έπαιξε κάθε. Δεν συνεχίζει τη Βενετία. Δεν συνεχίζει με το τραγούδι. Θα μείνει εδώ. Και θέλει μάλιστα να δουλέψει για να πάψει πια να τον συντηρήσει εσύ, κοντζά μάντρα. Έτσι μου είπε. Έχεις ιδέα γιατί γίνονται όλα αυτά? Αλλά εγώ μην με κοιτάς έτσι, μίλα μου, σε παρακαλώ. Όχι, σε παρακαλώ, δεν είναι. Εδώ πέρα έχει κόσμο, δεν είναι. Αν ήθελες να φωνάζεις, να με φωνάζεις στον Αναστάση να μιλήσουμε. Όχι, βέβαια. Δεν έχω σκοπό να είστε τόσο περισσότερο το παιδί. Γιατί ήταν ένας αδομένος ο Φίλιππος. Να μην είναι. Παίρνει τέτοιες αποφάσεις και δεν θα είναι. Αλλά γιατί? Αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί? Είμαι σίγουρη ότι κάτι έχει γίνει ανάμεσα σε εσάς τους δυο. Μίλησε μου, ρε Αλέκο, επιτέλους. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να έχει γίνει κάτι? Γιατί να πάει ο Φίλιππος του Αναστάση και μάλιστα προειδοποίητα? Το λογικό θα ήταν να έρθει σε σένα. Γυρνάει το παιδί από τη Βενετία και πάει κατευθείαν στο κτήμα του θείου του, γιατί? Τι σκαρώνει πάλι η δικιά σου, Αλέκο? Κόφτω. Τι είπες? Είπα κόφτω, Ευδοξία, ως εδώ. Και πριν πάρεις φορά, να σου πω ότι τώρα τελειώσαμε. Ποιοι τελειώσαμε? Όλοι με όλους. Νόμιζα ότι μπορούσα να κρατήσω ισορροπίες. Δεν μπορώ, ζητώ συγγνώμη, δεν γίνεται. Άρα ο καθένας στον δρόμο του. Τα παιδιά, εσύ. Εσύ, ε. Συνεχίζεις το δρόμο σου ανενόχλητος, αυτό μου λες? Ακριβώς. Το έχω αρχίσει ήδη. Ώστε έτσι. Τότε γιατί λοιπόν? Πριν αρχίσεις τις κουβέντες και μπαίνουμε σε ατέρμονες συζητήσεις, θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχω πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες και θα τηρήσω απαράκλητα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτα, τόσο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.